Φίλες και φίλοι, σας έχουμε προαναγγείλει έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, μία φωνή η οποία δεν την έχουμε συνηθίσει σε συγκροτημένη εκδοχή, γιατί συνήθως ακούμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα εναλλακτικής γεωπολιτικής σκέψης και προσανατολισμού της Ελλάδας, ιδιαίτερα μάλιστα προς τη Ρωσία, χωρίς όμως επιχειρήματα, με μία συναισθηματική χρειά. Έχουμε λοιπόν τον καθήλυν αλμόριο άνθρωπο να μας μιλήσει γι' αυτό, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνορωσικής Συμμαχίας, είναι πρώην βουλευτής, δημοσιογράφος και περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, με όλη αυτή την περιεκτική σκέψη και ποδιακής καταγωγής, παρακαλώ, που έρχεται να προσδώσει στην οποιαδήποτε έτσι αίσθηση ανάγκη για περισσότερη σύσφιξη σχέσεων με τη Ρωσία μία συγκεκριμένη πρόταση, όπως ο ίδιος την υποστηρίζει. Για να τον υποδεχτούμε λοιπόν, είναι ο κύριος Γαβρίλ Αβραμίδης. Γεια σας, κύριε Αβραμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κοφίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας, σε όλη εκεί την Θράκη που μας ακούνε, στην Κομωτινή ιδιαίτερα από όπου εκπέμπεται, την πρωτεύουσα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και να ευχηθώ, και επειδή είναι μέρες, να ευχηθώ καλά και ευλογημένα, χαρούμενα και ειρηνικά Χριστούγεννα για όλη την Ελλάδα, για όλους τους πολίτες, για όλο τον κόσμο. Και να προσθέσουμε σε αυτό και παραγωγικά. Νομίζω ότι με υγεία, ειρήνη και παραγωγικότητα οπωσδήποτε καλύπτουμε όλες τις ανάγκες ατομικές και συλλογικές της χώρας και όχι μόνο, νομίζω, όλες τις ανθρώπινες. Να πάει καλά η πατρίδα, κύριε Κοφίδη, να πάει καλά η πατρίδα, να ο τόπος πάει καλά και οι άνθρωποι είναι καλά. Λοιπόν, είστε πρόεδρος της Ελληνορωσικής Συμμαχίας. Πείτε μας καταρχήν, πριν μπούμε στις σημαντικές ειδικότητες, ειδικές μάλλον παραμέτρους της συζήτησής μας, τι ακριβώς είναι η Ελληνορωσική Συμμαχία, ποιες είναι οι δράσεις της, από τι μέλη απαρτίζεται όσον αφορά τις ιδιότητες και ποια είναι η στόχευση, πριν μπούμε, επαναλαμβάνω, σε πολύ συγκεκριμένα θέματα γεωπολιτικής και γεωοικονομίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, αν θα έχετε τη δυνατότητα εκεί και είστε σε υπολογιστή, είστε στο ίντερνετ, είναι πολύ απλό, με μία κίνηση, με την αναζήτηση διακήρυξη ελληνορωσικής συνεργασίας, θα πάτε στην διακήρυξη ότι έχει δημοσιευθεί 25 Μαρτίου του 2001, η οποία θέτει τους στόχους και τους λόγους για τους οποίους προτείνεται αυτή η σχέση. Είναι ένα ιστορικό κείμενο, το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει αλλαγές σήμερα, αλλά δείχνει τις βασικές κατευθύνσεις. Η Ρωσική Συμμαχία είναι ένα κίνημα, ένα κοινωνικό, πατριωτικό, πολιτιστικό, πολιτικό κίνημα με ένα δίκτυο στελεχών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο αγωνίζει και προτείνει την σύσφιξη των δεσμών, την ενίσχυση των σχέσεων και την γεωπολιτική στροφή της Ελλάδας προς την Ρωσία, ή την μεγάλη χώρα, την υπερδύναμη, την ομόδοξη χώρα, μπορώ να πω. Στην κατεύθυνση αυτή, βεβαίως, για να σας μιλήσω για τις δράσεις, εφόσον εκτείνονται σε διάστημα πολλών ετών, αφού σας αναφέρω ότι η επίσημη διακήρυξη είναι από το 2001, θα μπορούσα να μιλάω επί μέρες γι' αυτό εδώ, αλλά θα μπορούσα να αναφερθώ για την φετινή χρονιά. Για την φετινή χρονιά, που με αφορμή του κοινού αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας, δηλαδή του έτους φιλίας, που είναι επίσημο με την υπογραφή των προέδρων των δύο χωρών, του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Βλαντιμίρ Πούτιν, και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου. Εμείς λοιπόν, ως ένας φορέας, ως μια ταυτότητα κοινωνικοπολιτιστική, πολιτική, ξεκινήσαμε και κάναμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, είχαμε την πρώτη εκδήλωση πριν ακόμα και από τις επίσημες, διότι οι επίσημες εκδηλώσεις γίνανε στη ΜΕΡΝ, Ρωσική Ομοσπονδία, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, στη ΔΕ Ελλάδα γίνανε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Εμείς κάναμε λοιπόν την πρώτη εκδήλωση στη δική μας, ήταν η πρώτη του αφιερωματικού έτους, στη Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου, την επομένη της ορτής εθνικής μας παλιγενεσίας, που ήταν βέβαια και η μέρα που είχαμε δημοσιοποιήσει τη διακήρυξή μας, με κεντρικό μιλητή τον Γενικό Πρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Αλεξέη Ανατόλη Δισποπόφ, ο οποίος πριν ένα μήνα περίπου έχει βγει στην σύνταξη, και επιφανείς ομιλητές. Και την περίοδο αυτή κάναμε εκδηλώσεις σε αρκετές πόλεις, και Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη και Δράμα, και άλλες εκδηλώσεις επίσης στην Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα. Και πρέπει να σου πω, η τελευταία εκδήλωση που θα γίνει του κοινού αφιερωματικού έτους στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, και τη σημασία να αναφερθώ, γίνεται στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο. Με το TPT μας στην Κόρινθο, βεβαίως, 28 του μήνα, θα γίνει μια πολύ σπουδαία εκδήλωση με επίσημο οργανωτή
τον Σύλλογο Ποδίων Κορυφαίας και συμμετοχή της Ελληνοδοτικής Συμμαχίας και υπό την αιγίδα του Δήμου Κορυφαίων. Θα τιμηθεί στην εκδήλωση αυτή ο Ιβάν Σαββίδης και το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη, το οποίο είχε τεράστιο έργο και μια πολύ μεγάλη προσφορά. Θα είναι εκπρόσωπός του, ο οποίος θα παραλάβει και την ειδική πλακέτα και θα μεταφέρει το χαιρετισμό του. Θα τιμηθεί επίσης ο Έλληνας βουλευτής της Συμφερούπολης στην Κρυμαία, στην Ταυρίδα μας, ο Γιάννης Σόνος, ο οποίος θα μας στείλει χαιρετισμό και θα μέσα από βίντεο και θα έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε, αλλά και άλλες προσωπικότητες όπως ο επίσημος απεσταλμένος, ο υπεύθυνος άνθρωπος της Προεδρίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για όλη τη Σιβηρία, ο οποίος είναι επικεφαλής σε πέντε κυβερνήτες, και καθώς επίσης και ο Δήμαρχος Κορυφαίων, ο οποίος είχε λάβει πρωτοβουλία και είχε προωθήσει ένα μνημόνιο συνεργασίας με προοπτική αδελφοποίηση του Δήμου Κορυφαίων με τη Σεβαστούπολη της Κρυμαίας, όπου είναι και η έδρα του Ρωσικού Στόλου. Θεωρώ ότι είναι πολύ περιεκτική περιγραφή και απάντησή σας. Και επιφανείς ομιλητές, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα είμαι εκεί. Θα είναι ο Πτέραρχος ο Τσαλουχίδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ποδίων Αξιωματικών, Αλέξανδρος Υψηλάντης. Θα μας μιλήσει για την προσωπικότητα και την προσφορά του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, που καταλαβαίνετε ως υπασπιστής του Τσάρου συνδέει τις δύο χώρες και τις δύο λαούς, ως αρχηγός της φιλικής εταιρείας και αρχηγός της Επανάστασης. Επίσης ο Δημήτριος Μεταλλινός, διδάσκων ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, θα μας μιλήσει για το ιδεολογικό υπόβαθρο του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου μας κυβερνήτη. Και παράλληλα και ο οικονομολόγος ο Κώστας Πορτοκάλης θα παρουσιάσει όλο το πρόγραμμα και τις δυνατότητες ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων και πρόθεσης ελληνικών προϊόντων στη Ρωσία, σύν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, και θα είναι και οι υψηλές παρουσίες και από την ρωσική πλευρά. Είπατε και για... κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό για να σας δώσω μια εικόνα των Βράσων και των Παρεμβάσεων, γιατί η δική μας προσπάθεια σε αυτή την φάση, σημειώνω, είναι η διαμόρφωση ενός ρεύματος μορφοποιημένου και συνειδητοποιημένου υπέρ αυτής της ενίσχυσης των δεσμών και της γεωπολιτικής τροφής της χώρας μας προς την φύλη, προς την φυσική μας σύνοδο. Επειδή ακριβώς εδώ δεν κάνουμε, είπαμε, δημοσιογραφική, αλλά κάνουμε εκπομπή Think Tank με κατάθεση προβληματισμού, με θέση αντίθεση, διαλεκτική, που σημαίνει πολλές φορές δεν εκφράζουμε εδώ προσωπικές θέσεις, άλλες φορές ναι, άλλες φορές βάζουμε ρεθίσματα για την εκπομπή και την αποδοχή μηνυμάτων τα οποία χρήζουν πραγματικά επεξεργασίας, πόσο μάλιστα όταν χρειάζεται η χώρα καινούριο αίμα σε ιδέες και σε προτάσεις. Θα έλεγα λοιπόν σε αυτό το σημείο, εφόσον είπατε και για Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον οποίο ρίστο εμπαρόδο θα τον έβαζα μαζί με τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Γιάννη Μακρυγιάννη, με τον Μακρυγιάννη, θα τον έβαζα στη χρυσή τετράδα της επανάστασης, προετοιμασίας αλλά και όλης της διεξαγωγής. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ιστορικοί δεσμοί με τη Ρωσία είναι δυσανάλογα περισσότεροι ιστορικά από ότι σήμερα πολιτικά. Θα συμφωνούσατε γι' αυτό? Οι ιστορικοί δεσμοί είχαν διάφορα σκαμπανεβάσματα και κρίσιμο σταθμός υπήρξε η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Είναι μια ημερομηνία σταθμός. Είναι γνωστό ότι δολοφονήθηκε από τους Μαυρομιχαλαίους, οι οποίοι είχαν κάποιες διαφορές, αλλά επίσης είναι πολύ καλά γνωστό ότι υπήρχαν ξένες πρεσβείες. Δηλαδή πίσω από τη δολοφονία του υπήρχε και ο Αγγλικός παράγοντας, αλλά και ο Γαλλικός, κυρίως ο Βρετανικός παράγοντας τότε. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε αρνηθεί να πάρει δάνειο από το τραπεζικό οίκο το Ρότσι και αντιθέτως είχε διαθέσει την προσωπική του περιουσία, το 90% σχεδόν το σύνολο της προσωπικής του περιουσίας, ως άτομο δάνειο. Από εκεί και μετά, με την εξαίρεση του Ρωσικού Κόμματος, το οποίο κυβέρνησε ένα διάστημα εκεί με τον Ανδρέα τον Μεταξά, λοιπόν, και έδωσε το Σύνταγμα, ουσιαστικά η Ελλάδα ανήκει σε άλλες ζώνες επιρροής. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι φυσικοί δεσμοί, οι ιστορικές σχέσεις. Σήμερα βεβαίως δεν έχουμε αυτό το επίπεδο των σχέσεων που θα επιθυμούσε ο ελληνικός λαός, όπως καταγράφεται σε επίσημες έρευνες και δημοσκοπήσεις. Αλλά το βέβαιο είναι ότι παρόλο που η Ελλάδα, όποιες κυβερνήσεις σχεδόν και αν είναι, αν και ανήκει σε διαφορετικές συμμαχίες, ανήκει στη Δύση, όπως έλεγαν, μάλλον με την έννοια όχι του γεωγραφικά ανήκει, αλλά του ανήκει σε συσχετισμούς δυνάμεων του δυτικού χώρου,
η Ελλάδα αναπτύσσει όσο το δυνατόν στο πλαίσιο το επιτρέπουν οι δυνατότητες άσκησης ελεύθερης και ανεξάρτητης πολιτικής, αναπτύσσει πρωτοβουλίες και σχέσεις με την Ρωσία. Ας ανοίξουμε λίγο την ατζέντα. Υπάρχει την ευκαιρία αυτή και είναι σημαντικό, κύριε Ποπίδη. Υπάρχει σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Λογουχάρη, το οποίο νομίζω ξεκινάει τώρα από τις 21, ξεκίνησε Δεκεμβρίου, είναι για 2 μήνες, και χρηματοδοτεί μεικτές επιχειρήσεις ελληνορωσικές, οι οποίες θα αναπτυχθούν εδώ. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων. Είναι πάρα πολλές οι δυνατότητες, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες. Βέβαια το λυπηρό είναι ότι η Ελλάδα από θέση ως αδυναμίας, ως μέλος της χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέγραψε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, παρόλο που θεωρώ κανείς πολιτικός δεν θέλει. Δεν είναι τυχαίο ότι σε επίπεδο ελληνικού κοινοβουλίου η πλειοψηφία των βουλευτών επιλέγουν τη Ρωσία με μεγάλο αριθμό στις διακοινοβουλευτικές ομάδες φιλίας, και δυστυχώς αυτές οι κυρώσεις έχουν παραταθεί και ίσως παρατείνονται μέχρι να υπάρξει κάποια αλλαγή από την πολιτική των ΗΠΑ. Αμερικής. Κύριε Αβραμίδη, επιτρέψτε μου εδώ λίγο, επιτρέψτε μου λίγο να παρισφρήσω διαλεκτικά και να πω σίγουρα η χώρα έχει μια συναισθηματική προδιάθεση θετική, θα έλεγα και στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και μια προτίμηση έτσι ψυχοσυναισθηματική προς τη Ρωσία. Ωστόσο η ιστορικοπολιτισμική και μεταπολεμική πορεία της χώρας την ανάγκασε για διάφορους λόγους να προσδεθεί στο άρμα το δυτικό και περισσότερο και όλα αυτά που στο πολύ εύκολα την ανάγκασε. Ναι, ακριβώς, το ανατοϊκό. Ωστόσο, για να πάμε ακριβώς και στις δυνατότητες που υπάρχουν, όπως λέτε εσείς, για οικονομική, αν θέλετε γεωοικονομική και γιατί όχι γεωστρατηγική συνεργασία και συμμαχία με τη Ρωσία, όχι μονόπλευρα αλλά ενίσχυση με τη Ρωσία και όχι μόνο δηλαδή με το δυτικό κομμάτι του ημισφαιρίου, πρέπει να διατυπώσουμε όμως και ένα προβληματισμό στο ότι α2 είναι τα στοιχεία. Έχει την πολυτέλεια η χώρα, έχει επαναλαμβάνω την πολυτέλεια να κινηθεί σχετικά μονομερώς προς συντριπτική ενίσχυση των σχέσεων με τη Ρωσία όταν βρίσκεται σε αυτούς τους δεσμούς συμμαχίας και αναγκαστικής έστω λυκοφιλίας με μεγάλους δυτικούς και υπερατλαντικούς παράγοντες, όταν η ίδια η Ρωσία μάλιστα και αυτή για τα δικά της συμφέροντα φαίνεται να μην προβάλλει την ελληνορωσική συμμαχία ως πρώτη προτεραιότητα, θα το ήθελε βέβαια, αλλά πρωτίστως άλλα πράγματα έχει ως πρώτη προτεραιότητα η Ρωσία. Η Ρωσία δεν μπορεί να επιβάλλει στην Ελλάδα και δεν θα κάνει κάτι τέτοιο για να ακολουθήσει μια πολιτική προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι γνωστό εξάλλου ότι 8 Απριλίου πέρυσι, που ήταν η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην οποία δόθηκε και ιδιαίτερη δημοσιότητα και στην Ελλάδα και στη Ρωσία με ζωντανές συνδέσεις, μετά υπήρξε μια δήλωση του πρόεδρου Πούτιν, ο οποίος είπε ότι είναι δικαίωμα της κάθε χώρας να επιλέγει τις συμμαχίες και τους οργανισμούς στους οποίους θα ανήκει. Η Ρωσία έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να υποστηρίζει τους συμμάχους της. Αυτό ήταν ένα μήνυμα. Όπως επίσης και πριν από καιρό έκρυψε ένα μήνυμα του αρχηγού της ρωσικής διπλωματίας, του Σεργέη Λαβρόφ, που ήταν πριν ακόμα την αποκατάσταση των σχέσεων, ότι ήταν μια επίθεση ουσιαστικά στην τουρκική πολιτική για τις παραβιάσεις που κάνει στο Αιγαίο, και σημειώσει τον αριθμό των παραβιάσεων, και είχε εκφράσει την απορία αλλά και την κριτική παράλληλα για την αδιαφορία αυτή και των Βρυξελών αλλά και των άλλων σε αυτήν την υπόθεση. Ας προχωρήσω όμως τη σκέψη. Αυτό το επίπεδο του αρχηγού της ρωσικής διπλωματίας, η οποία αναφέρει μάλιστα και τις Βρυξέλλες και τον ΝΑΤΟ, δηλώνει έντρακτα το ενδιαφέρον της Ρωσίας για το μέλλον και την προοπτική της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάθε χώρα, όπως και η δική μας, εάν έχει τη δυνατότητα να χαράσει ανεξάρτητη πολιτική με βάση τα συμφέροντά της, θα πρέπει να το κάνει. Ωραία, ωραία. Ας ρίξουμε φως όμως σε αυτό που λέτε. Γιατί υπάρχουν δύο σχολές σκέψης, κύριε Αβραμίδη, στην Ελλάδα. Η μία είναι συντριπτικά πλειοψηφούσα και η άλλη είναι μειοψηφική. Η μειοψηφική λέει δεν κάναμε ό,τι θα μπορούσαμε για την ενίσχυση των ελληνορωσικών σχέσεων. Άλλοι πάλι λένε και να κάναμε θα μας έβαζαν εμπόδια σε επίπεδο μάλιστα που δημιουργεί ανασφάλεια για τα εθνικά ζητήματα. Και έχουμε κάποια παραδείγματα. Π.χ. όταν η Κύπρος
πριν 4-5 χρόνια ο Υπουργός Εξωτερικών, Σαρίς νομίζω λεγόταν, ο Υπουργός Οικονομικών, πήγε στην, ναι, πήγε στην Μόσχα. Εκεί προτίμησε η Μόσχα την πολύ καλή ισορροπία και σχέση, πριν ακόμα δηλαδή τα επεισόδια εκεί με την Κρυμαία και με την Ουκρανία, προτίμησε την καλή σχέση με τη Γερμανία και την Ευρώπη για να μην διαταραχτεί αυτή η προοπτική της ρωσοευρωπαϊκής προσέγγισης ή και ρωσογερμανικής, και προτίμησε να αφήσει την Κύπρο. Η ερμηνεία η δική σας σε αυτό το ζήτημα. Προφανώς δεν γνωρίζετε τις προτάσεις τις συγκεκριμένες τις οποίες έκανε ο κύριος Σαρίς τότε. Πρέπει να σας πω ότι για αυτό το ζήτημα υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει λογουχάρη η ανάλυση του κυρίου Λιλίκα, ο οποίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος, όπως γνωρίζετε, της Κυπριακής Ομοσπονδίας, και ο οποίος λέγει ότι δεν έγινε στα απαιτούμενα και δεν υπήρχε μια κατεύθυνση σωστή σε αυτήν την υπόθεση. Είναι μεγάλη συζήτηση το τι έκανε η Ρωσία. Προφανώς μια χώρα δεν λειτουργεί με το συνέστημα, λειτουργεί με βάση τις συμφωνίες διακρατικές και τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Η Ρωσία βεβαίως κρατάει άριστες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θέλει να έχει καλές σχέσεις. Με την Κίνα έχει στρατηγική εταιρική σχέση. Αλλά η Ρωσία δεν θεωρώ ότι ενώ είχε τη δυνατότητα να κάνει, δεν είχε κάνει κάτι. Δεν υπήρξε ένα αίτημα το οποίο να είχε και προς την άλλη πλευρά για το ενδιαφέρον το Ρώσο. Πίσω αντίστοιχο έγινε τον Φεβρουάριο του 2010, όταν ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, ανέβηκε στην Μόσχα και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Και πρέπει να πω για αυτήν την υπόθεση, επειδή έχω την άμεση την προσωπική μαρτυρία του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος μάλιστα είχε μεσολαβήσει για να γίνει αυτή η συνάντηση, που έχω ακούσει το τι έχει γίνει γι' αυτό. Εδώ, όπως γνωρίζετε, ο κ. Παπανδρέου δεν ζήτησε κανένα δάνειο. Είχε πάει και του μιλούσε για την πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Αυτή ήταν η κουβέντα και έχουμε μια αναζήτηση. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Απλά προσέξτε, κύριε Αβραμίδη, επειδή δεν ξέρω, εμείς έχουμε χρόνο αρκετό, αλλά νομίζω ότι ο δικός σας είναι πιεστικός. Θέλω να βάλω άλλες δύο παραμέτρους πάρα πολύ βαθιές, πιο πέρα και από το κόκαλο, στο μεδούλι που λέει. Και αυτό λέμε ότι κάνουμε εδώ, δεν κάνουμε δημοσιογραφική εκπομπή, αλλά think tank. Λέω λοιπόν ότι ακόμα και αν η Ελλάδα έκανε αυτή την αντανάκλαση της πρόσκλησης συνεργασίας με τη Ρωσία πράξη, ακόμα και τότε δεν νομίζετε ότι μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι και τις εκλογές που εξελέγει τελικά ο κύριος Τραμπ, δεν ήτανε πάρα πολύ επικίνδυνο να κάνει η Ελλάδα κάτι περισσότερο προς τη Ρωσία από τη στιγμή που ίσως και ανισομερός έως και μονομερός εξαρτάται από την αμερικανική υποστήριξη για τα οικονομικά της αλλά και στρατιωτικά της θέματα? Μήπως δηλαδή θα ήταν επικίνδυνο, ίσως τώρα όμως, κύριε Αβραμίδη, με την εκλογή Τραμπ και ένα είδος αναχωρητισμού της Αμερικής, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, ίσως να δίνεται η ευκαιρία, και αν αυτό το συνδυάσουμε με μια πιθανή εκλογή φυγιών στη Γαλλία που ίσως να διαλέξει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε επίπεδο θεσμών ασφαλείας και άμυνας, άρα θα δείξει η Γαλλία προς τη Γερμανία και προς τη Ρωσία, τότε ίσως είναι η ευκαιρία της Ελλάδας για ενίσχυση. Αλλά μήπως μονομερός θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για τα δικά μας θέματα, τα εθνικά? Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και χρήση αναλύσεων. Βεβαίως δεν ταυτιζόμαστε στην προσέγγιση αυτή. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν εκτιμήσεις πολύ σοβαρές ότι τα δεδομένα με την εκλογή του νέου πρόεδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζουν και θα αλλάξουν και στην κατεύθυνση της συνεργασίας με τη Ρωσία, αλλά και στην διαχείριση διεθνών και περιφερειακών κρίσεων. Αυτό από πολλές μεριές είναι σε όλους. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στροφής αυτής δεν τίθεται, διότι δεν υπήρξε επίσημη κατεύθυνση καμιάς κυβέρνησης με προεκλογική εισαγγελία. Δεν υπήρξε δηλαδή ένα τέτοιο πρόγραμμα σχετικό, αλλά δεν τίθεται ζήτημα. Υπήρξε την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου η προσπάθεια που ήταν για την ενεργειακή διασύνδεση της χώρας, και από τη μεριά του Κώστα του Καραμαλή η συνέχιση αυτής της προσπάθειας με τον αγωγό πύργος Αλεξανδρούπολη, Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, για το οποίο γνωρίζουμε ότι ασκήθηκαν σφοδρότερες πιέσεις από μεριάς του Αμερικανικού παράγοντα, εξάλλου αυτές έχουν ομολογηθεί από τους ίδιους τους Αμερικανούς. Σαφώς και δεν είναι απλά τα πράγματα, ούτε εύκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντως αυτό που μπορούμε να πούμε, ότι μπορεί να αποτελεί ένα στρατηγικό στόχο της Ελλάδας και είναι βεβαίως ένα, αν θέλετε, αυτό που είπατε, ψυχο-συναισθηματικό, πνευματικό
σίγουρα είναι μια επιθυμία του ελληνικού λαού. Η τεκμηρίωση όμως πρέπει να γίνεται με βάση όχι απλά την επιθυμία και το συνέστημα, με βάση τα αληθινά συμφέροντα του ελληνικού λαού. Για να πάμε λοιπόν σε μια ανατρεπτική σκέψη και να καταλήξουμε με αυτό, για να δείτε ότι εγώ δεν κάνω ανάλυση ώστε να υποστηρίξω μια θέση, ίσως δεν ήμουν ασαφής. Βάζω διαλεκτικά ουδέτερες σκέψεις, ούτως ώστε με τη θέση αντίθεση να φτάσουμε στην εκπομπή μηνυμάτων προς τον κόσμο. Κύριε Αβραμίδη, μας ακούει. Εγώ δεν παίρνω θέση, εγώ ξέρω τι θέλω, αλλά εγώ το θέτω εδώ διαλεκτικά. Λοιπόν, επομένως, αν υποθέσουμε ότι τώρα πράγματι η Ρωσία, παίζοντας ακόμα και μετά τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα, παίζει πολύ δυναμικά και εφιώς. Γεγονός που αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για την ίδια την Τουρκία, βεβαίως απώλεια για τη ρωσική διπλωματία και πέρθος για τους Ρώσους, αλλά σε πολιτικό επίπεδο υπήρξε ένα μεγάλο πλήγμα για τον Ερντογάν, για την κυβέρνησή του, για την πόλη του, διότι έγινε με τον τρόπο που έγινε από ένα μέλος πολιτικών δυνάμεων ασφαλείας της Τουρκίας. Ναι, και να εμβαθύνουμε σε αυτό, θεωρώ ότι είναι τώρα η ευκαιρία για να παίξει ο κύριος Πούτιν η Ρωσία πολύ έξυπνα το παιχνίδι της απαγκίστρωσης της Τουρκίας από τους αναγκαστικούς δυτικούς συμμάχους της, κυρίως με την Αμερική, ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων από την αναγκαστική λυκοφιλία Τουρκίας και Αμερικής ή οποιασδήποτε στρατηγικής συνεργασίας. Αν βάλουμε υπόψη, μάλιστα, πάρουμε και αυτές τις δηλώσεις των καινούργιων ανθρώπων που περιβάλλουν τον κύριο Τραμπ. Ωστόσο, ο κύριος Πούτιν παίζει πολύ έξυπνα το χαρτί με τη Ρωσία, δεν θα την αποπέμψει με την Τουρκία, αλλά θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να την απαγκιστρώσει. Μέσα όμως, κύριε Αβραμίδη, σε αυτό το πλαίσιο, μήπως η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική και να δει πού θα πάνε τα πράγματα στην Ευρώπη για να αξιοποιήσει την ευκαιρία για την ενδυνάμωση των σχέσεων με τη Ρωσία, χωρίς όμως να χάσει άλλες προοπτικές. Θεωρείτε ότι... Θεωρώ πως η Ελλάδα είναι προσεκτική σε αυτή την κατεύθυνση, δουλεύει με βάση τα σημερινά δεδομένα και είναι αυτό όπως αν είχατε έναν ασθενή σε ένα νοσοκομείο ή οποιοςδήποτε είχε στην κατοικία ενός νοσοκομείου. Ακόμα κι αν το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο θεραπείας δεν ήταν το καλύτερο, δεν θα τον έφερνε από την εντατική να το μεταφέρει κάπου αλλού με κίνδυνο να υπάρξει κάποια συνέπεια δραματική. Αυτά όλα τα ζητήματα προφανώς και θέλουν λεπτούς χειρισμούς, θέλουν τη λαϊκή βούληση, θέλουν κυβερνητική απόφαση, θέλουν να έχει το λαό με το μέρος και να έχει στο κατάλληλο περιβάλλον και τις σωστές συγκυρίες. Απλά εάν θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκυρίες για να πέσει το ζήτημα, τότε θα περιμένεις ενδεχομένως πολύ καιρό να οριμάσει αυτό εδώ. Για να πάμε λοιπόν στο τελευταίο και πιο... Η Τουρκία, πρέπει να σας πω, γιατί το θέσατε με έναν πολύ εύστοχο τρόπο, η Τουρκία σήμερα είναι στριμωγμένη στη γωνία, έχει πει στα εδάφη της Συρίας εκείνεται τα τεθωρακισμένα τα οποία έχει χάσει τα Λέοπαρ, τον τρόπο με τον εγκληματικό με τον οποίο δολοφόνησαν δύο Τούρκους στρατιώτες, οι εγκληματίες του ίσως πυκπόλησαν θεωρητικά. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση ως χώρα, γιατί είναι σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων. Το κουρδικό ζήτημα παίζει, είναι θέση του κράτους του Ισραήλ που είναι σημαντικός παράγοντας για την περιοχή, αλλά και με το Ισραηλινό λόμπι επηρεάζει τις ΗΠΑ για δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. Ήδη έχουμε κουρδικές οντότητες στο Ερμπίλου, με τον Τέρσα του Ερμπίλου, στο Κουρδιστάν του Ιράκ, με την οποία υπάρχουν και διεθνείς σχέσεις αναπτύσσονται. Έχει πολύ ψηλό στάτους πέρα από ένα τμήμα ομόσπονδο του Ιράκ. Ήδη η ομότητα που κομπάνει την περιοχή λοιπόν της Βόρειας Συρίας, που είναι των Κούρδων εκεί, έχει επίσης ένα στάτους με ανάπτυξη σχέσεων με διεθνή παράγοντα. Έχει κάτι τον Ιανουάριο, με κάνω τον Φεβρουάριο του 15 και διπλωματική αντιπροσωπεία στη Μόσχα. Οι Αμερικανοί συνδέονται στενά μαζί τους. Αργά ή γρήγορα λοιπόν η Τουρκία θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της αλλαγής των συνόρων. Γι' αυτό το αναφέρει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν μια νέα συνθήκη των ευρώ. Κύριε Αβραμίδη, εδώ είναι το κέριο και πιο δυναμικό, θα έλεγα, ερώτημα, προβληματισμό της σημερινής μας συζήτησης. Αν αυτό συμπαρασύρει μια γενική, πρακτικά υλοποιήσιμη αναθεωρητική σκέψη της Τουρκίας με αλλαγές συνόρων προς όλες κατευθύνσεις της τελικά. Εδώ λοιπόν, εσείς που γνωρίζετε τόσο καλά τα πράγματα και ως πρόεδρος της ελληνορωσικής σημασίας, παρακαλώ εκπέμψτε το μήνυμα, αλλά με τη δύναμη της αλήθειας, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας. Εάν η Ελλάς
αποφασίσει να κάνει μια μεγάλη στροφή αποφασιστική για την ενίσχυση των ελληνορωσικών σχέσεων σε γεωστρατηγικό και όχι μόνο σε οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο και προσφέρει για παράδειγμα δύο περιοχές της χώρας, βόρειο-κεντρικά θα έλεγα, γιατί νότια είναι λίγο απίθανο λόγω της Σούδας, για ελιμενισμό και επιδιορθώσεις και ανεφοδιασμό και ό,τι άλλο σημαίνει που δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά στον αέρα, ρωσικών στρατιωτικών μονάδων. Εσείς θεωρείτε ότι σε αυτήν την μεταστροφή της χώρας θα είχε τη Ρωσία αρρωγό και 100% υποστηρικτή των ελληνικών θέσεων, όταν μάλιστα η Ρωσία προσπαθεί να παγκιστρώσει και να κερδίσει και την Τουρκία? Μα έτσι κι αλλιώς οι ελληνικές θέσεις έχουν υποστήριξη από τη Ρωσία. Να θυμίσω ότι το 2004, όταν έγινε προσπάθεια να επιβληθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον Κυπριακό λαό το σχέδιο με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ρωσία για πρώτη φορά στην ιστορία της, η μετασοβιετική Ρωσία, που είναι διάδοχος στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Σοβιετικής Ένωσης, έβαλε βέβαια. Η Ρωσία στηρίζει τα εθνικά μας συμφέροντα και θεωρώ ότι εμείς επιθυμούμε ως χώρα, με τα σημερινά δεδομένα και το σημερινό σχετισμό δυνάμεων, να εκφραζόμαστε ως μια δύναμη γέφυρα ανάμεσα στην Δύση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Ο ρόλος μας στη στιγμή αυτή είναι αυτός, να μπορούμε να είμαστε μια καλή γέφυρα. Και θέλω να τονίσω με την ευκαιρία αυτού του ερωτήματος ότι η Ελλάδα οφείλει, και όταν λέω Ελλάδα, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και οι περιφέρειες, περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμια, τα εργατικά κέντρα και άλλοι τεχνικοί και φορείς της χώρας, να δηλώσουν την διαφωνία τους με την παράταση των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, οι οποίες και άδικες είναι, αλλά και πλήττουν σε τελική ανάλυση και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμάς ως χώρα. Κύριε Αβραμίδη, τα δικά μας τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία πηγαίνανε προς τη Ρωσία, τώρα δεν έχουν δρόμο, με αποτέλεσμα να πλήττονται Έλληνες παραγωγοί. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα καλό μήνυμα σήμερα και με την ευχή τα δεδομένα, διότι άλλοι είναι οι μεγάλοι παίκτες που τα διαμορφώνουν, δεν τα διαμορφώνουμε εμείς ως μικρή χώρα με μεγάλο πολιτισμό και παγκόσμια κοινοβουλία. Οφείλουμε όμως εμείς οι Έλληνες να παράγουμε πολιτική σκέψη, να προτείνουμε αρχιτεκτονική του παγκόσμιου συστήματος με βάση τις αρχές της αξίας του διαχρονικού ελληνισμού και των πνευματικών αξιών της Ορθοδοξίας και των πολιτικών αξιών του Βυζαντίου. Και πρέπει να κλείσω με αυτό, κύριε Ποφίδη, στο χώρο που βρέθηκα τον Οκτώβριο στη Μόσχα, τη δεύτερη μέρα που ήμουνα των εργασιών 6 Οκτωβρίου, όπου μιλώντας εκεί ο Σεργέη Γκλάζιερ, επί σειρά κυβερνήσεων υπουργός και στενός σύμβουλος του Προέδρου Πούτιν, με αρμοδιότητες στο σχεδιασμό της Ευρασιατικής Ένωσης, αυτό το οποίο μας είπε, αναζητούμε την τεκμηρίωση, την ιδεολογική και την διαμόρφωση αυτής της ευρασιατικής οικονομικής ένωσης, της υπερκρατικής οντότητας, στις αξίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτός είναι ο δικός μας χώρος. Μην περιοριζόμαστε ως αντίληψη στα στενά ελλαδικά όρια. Ο ελληνισμός έχει μια τεράστια κτηνοβολία και είναι η μήτρα του παγκόσμιου πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού, όλου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και από την άλλη βεβαίως, εμείς οι Έλληνες σήμερα θα πρέπει να έχουμε τη συνείδηση αυτή της φυσικής κληρονομιάς, της μεγάλης αυτοκρατορικής παράδοσης την οποία έχουμε κληρονομήσει. Κύριε Αβραμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ουσιαστική αυτή συζήτηση και θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε, αν γίνεται διαλεκτικά, μονολεκτικά, εάν πράγματι η Ρωσία, όπως τη γνωρίζετε, είναι έτοιμη με την εκπομπή μηνύματος από την ελληνική είναι έτοιμη αρκετά ή απολύτως για να βοηθήσει τη χώρα και οικονομικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θράκη. Και το θέλει και το κάνει και νομίζω ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα γίνει. Και θα πρέπει να γίνει με τον πιο ήπιο τρόπο μετάβασης. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία αλλά και τα ουσιαστικά ερωτήματα και τον διάλογο τον οποίο αναπτύξατε, που πιστεύω ότι έδωσε κάποια μηνύματα στους ακροατές σας. Και θα χαρώ πολύ, παρόλο που δεν είχα τη δυνατότητα σήμερα λόγω συνεδρίασης στο Περιφερειακό Συμβούλιο μιας Επιτροπής, να βρεθώ κάποια στιγμή κοντά σας και να έχουμε τη δυνατότητα αναλυτικότερης και διεξοδικότερη συζήτηση. Θα είναι μεγάλη χαρά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ουσιαστική αυτή συζήτηση και την ανταπόκρισή σας. Να είστε καλά και καλές γιορτές. Καλές γιορτές, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Γεια σας. Γεια σας.